Γεραπετρίτικη Γη. Η εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή τροφής. Γεραπετρίτικη Γη. Κάθε Πέμπτη ζωντανά στις 11 και κάθε Σάββατο στις 9 σε επανάληψη. Γεραπετρίτικη Γη. Όλα όσα αφορούν τον πρωτογενή τομέα αποκλειστικά στον ηχό. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τσαγκαράκη. Ακριβή υδροπονία ή υδροπονία ακριβίας. Χρειάζεσαι το κορυφαίο υπόστρωμα στον κόσμο Grondan, κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και όλους τους τύπους θερμοκηπίου ή επιθυμείς ποιοτικά οργανικά υποστρώματα. Θέλεις τεχνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλές που λύνουν προβλήματα? Μήπως χρειάζεσαι ολοκληρωμένο υδροπονικό σύστημα με το κλειδί στο χέρι σε κηπευτικά, ανθοκομικά, φράουλα, θυλώδη λαχανικά ή κάθε τους ζωντανούς τείχους? Αν χρειάζεσαι κάτι από τα παραπάνω, τότε σου έχουμε την ολοκληρωμένη λύση. Υδροπονία ακριβίας IQ Crops. IQCrops.com. Η κεντρική σελίδα του επαγγελματία αγρότη. IQ Crops. Με έδρα την Ιερά Πέτρα και διεθνή παρουσία καινοτομή στον κλάδο του θερμοκηπίου από το 1992. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Γεραπετρίτικη Γη και χωρίς το κύριο Σπύρο Σιγουράκη δεν γίνεται. Καλή σας μέρα, κύριε μου, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές σας. Μας έλειψες το προηγούμενο Σάββατο. Ζητάω συγγνώμη, υπήρχε μια ηλυμένη υποχρέωση η οποία έπρεπε να βγει, οπότε λοιπόν, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές. Ωραία. Το ερώτημα πολλών ακροατών, Σπύρο Σιγουράκη, αυτή την περίοδο είναι μία ερώτηση. Πόση παραγωγή έχει μπει, πόσο παραγωγή, δηλαδή από το 100% που της παραγωγής μας, πόσο έχει μπει, ένα 20, ένα 30, ένα πόσο έχει μπει, πόσο κόβει δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς να το πω σωστά. Κοιτάξτε, οι μεγάλες φυτεύσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην περιοχή της Ιεράπετρας γίνονται μέσα στην περίοδο του Οκτωβρίου. Ναι. Οπότε, έως τέλος 31 Οκτωβρίου, έτσι. Ναι. Μέχρι και 31 υπάρχουν βέβαια αρκετοί καλλιεργητές, οι οποίοι επειδή κάνανε καλλιέργεια κυρίως αγγούρι καλοκαιρινό, ξεκινάνε τώρα και τελειώνουν την καλλιέργειά τους, οπότε πάνε σε καινούργια καλλιέργεια, η οποία φυτεύσεις θα γίνουν μέχρι τις 20-25 του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Άρα ξεκινάει σιγά σιγά, δεν έχει μπει, δεν έχει μπει ένα μικρό ποσοστό. Έχει μπει ένα πολύ μικρό ποσοστό σε παραγωγή. Mm-hmm. Κυρίως αυτοί που μπαίνουν σε παραγωγή τώρα είναι οι καλλιεργητές πιπεριάς, οι οποίοι οι φυτεύσεις τους γίνονται κυρίως μέσα στον Αύγουστο. Οπότε αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν κάποιες ποσότητες και σε πιπεριά κέρατο και σε πιπεριά φλάσκα κουπάτι και σε ντολμά. Αυτό που μένει αρκετά πίσω είναι οι ντομάτες, οι οποίες λόγω και των μεγάλων προβλημάτων στην καλλιέργεια με την καφανή ρητίδωση έχει δημιουργήσει μια καθυστέρηση στην παραγωγή. Δηλαδή ακόμα και παραγωγή που φυτεύανε παραδοσιακά προς το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θεωρητικά υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε τώρα να μπαίνουν σε καλές παραγωγές, λόγω των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζουν, έχουν μείνει αρκετά πίσω. Mm-hmm. Γι' αυτό βέβαια και βλέπουμε και τις τιμές, Μαρία, της ντομάτας, αλλά και στο βελανίδι, και είναι πάρα πολύ υψηλές για την εποχή. Ναι. Δηλαδή, ντομάτα αυτή τη στιγμή στο 2,60-2,70 το κιλό και βελανίδι πάνω από 5 ευρώ, είναι τιμές που είχαν χρόνια να δουν οι παραγωγοί, αλλά ξαναλέω, οι ποσότητες είναι πάρα πολύ λίγες. Άρα είναι λίγοι, οπότε αυτοί που προσφέρουν το προϊόν. Ακριβώς. Είναι λίγοι αυτοί που προσφέρουν και το προϊόν. Και μεγάλη ζήτηση. Και υπάρχει σημαντική ζήτηση. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχει και ο μεγάλος ανταγωνισμός για να προμηθευτούν το προϊόν και να καλύψουν τις αγορές τους. Σωστά. Από την άλλη, ένα πολύ σημαντικό προϊόν που είναι για την περιοχή μας είναι το αγγούρι. Το οποίο το μακρύ αγγούρι συνεχίζει και δείχνει ένα έντονο ενδιαφέρον από τις εξαγωγές. Οι τιμές του κυμαίνονται από 70 μέχρι και 90 περίπου λεπτά το κιλό, που επειδή συγκομίζουν αρκετές ποσότητες αυτή την περίοδο, θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικές οι τιμές. Mm-hmm. Και πάντα μέσα στην παγκοσμιοποίηση αυτή που έχουμε ξαναπεί, βλέποντας και την Ισπανία, η οποία αν και αντιμετώπισε δυστυχώς για αυτούς τις πολύ μεγάλες καταστροφές στην περιοχή της Βαλένθιας, οι τιμές των αγγουριών δεν έχουν ξεφύγει ιδιαίτερα, παραμένουν εκεί κοντά στα 80 λεπτά, 75-80 λεπτά. Αφού μπήκε σε αυτό, ήθελα να ρωτήσω, η ζημιά αυτή της Ισπανίας θα επηρεάσει εδώ εμάς? Θα μου πεις τώρα,
Μια κουκίδα στο χάρτη. Κοιτάξτε, είμαστε. Εμείς ναι, ναι, είμαστε όντως είμαστε ναι, μια κουκίδα στο χάρτη. Mm-hmm. Και η περιοχή της Βαλένθια που πλήγηκε από τις έντονες πλημμύρες, δεν είναι τόσο μεγάλη καλλιέργεια των δικών μας κυβερνητικών. Εκεί είναι ως επιτοπλίστων τις καλλιέργειες που έχουν να κάνουν με λωτούς, έχουν να κάνουν με κυρίως τα Βαλένθια, τα πορτοκάλια φυσικά, και πάρα πολλά υπαίθρια. Η περιοχή της Αλμερίας είναι αυτή που είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη και ανταγωνιστική σε εμάς, η οποία δεν έπαθε κάποιες ζημιές, άρα συνεχίζουν κανονικά στις παραγωγές τους. Να, μάλιστα. Άρα δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις τιμές, ας πούμε. Εκτιμούμε πως όχι. Εκτιμούμε πως όχι. Αυτό που έχει σημασία, πάρα ξαναλέω, είναι η περιοχή της Αλμερίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής κυπευτικών, όπως είναι τα δικά μας, με ντομάτες, αγκούρια, μελιτζάνες, πιπεριές. Και αυτή φυσικά είναι η περιοχή που καθορίζει και τις τιμές σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε είδαμε και τιμές. Μας είπες το βελανίδι γύρω στα 5 ευρώ, η ντομάτα είπες και εκεί υψηλή τιμή. Η ντομάτα ναι, είναι λίγο από 2,60 μέχρι 2,70. Ναι. Το αγκούρι είναι σε τιμές όμως που θα λέγαμε ότι είναι ικανοποιητικές, γιατί η παραγωγή αγκουριού είναι μεγάλη για αυτούς που έχουν αυτή την περίοδο, οπότε συγκομίζουν μεγάλες ποσότητες και άρα έχουν σημαντικό... Ναι, δεν έχουν μπει δηλαδή στην εμπορία τα καινούργια προϊόντα της αγκουριάς. Όχι. Τα προϊόντα τα οποία έχουν φύτευση Οκτωβρίου δεν έχουν μπει ακόμα στην παραγωγή. Μάλιστα. Αυτά περιμένουμε να μπουν στην παραγωγή, επειδή βέβαια και οι συνθήκες είναι καλές. Ο καιρός βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε προς το τέλος του Δεκέμβρη να μπουν σε παραγωγές. Μάλιστα. Ωραία, μακάρι να πάνε καλά. Πάντα, έτσι, να θυμίσουμε πάντα, Μαρία, είναι και περίοδος, η περίοδος της Ιεράπετρας. Μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά ήταν η χειμερινή περίοδος, που είναι μια περίοδος που πέφτει σε κενό και η Ισπανία. Οπότε έχουμε χώρο για να μπορέσουμε να εξάγουμε τα κυπευτικά μας. Μάλιστα. Ωραία, αυτή είναι η εικόνα λοιπόν, αυτή είναι η παραγωγή που έχει μπει. Έχει μπει λίγη παραγωγή στη διακίνηση, τα προϊόντα δηλαδή αυτά δεν έχουν μπει ακόμα, δεν έχουν μπει τα κύρια προϊόντα όλα, γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη ζήτηση και ανεβασμένες τιμές, ειδικά σε αυτά τα δύο έχει παίξει το ρόλο της και η καστανή ρητίδωση, το λέμε και το ξαναλέμε. Έχει παίξει, έτσι, ναι, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, Μαρία, δυστυχώς, γιατί είναι λιωμένα τα περισσότερα χωράφια μας, από ό,τι ξέρω, τις ντομάτες, παρουσιάζουν προβλήματα. Το πρόβλημα είναι σημαντικό. Και δεν ξέρω πώς θα βγει αυτή η καλλιέργεια τώρα με τα ιωμένα φυτά, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολο να βγει μια τέτοια καλλιέργεια και η περισσότερη παραγωγή που γνωρίζουμε τουλάχιστον και εμείς ήδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης των φυτών, δηλαδή να ξεπατώσουν την καλλιέργεια που έχουν και να προχωρήσουν σε μια άλλη καλλιέργεια να προλάβουν τουλάχιστον το χειμώνα. Δηλαδή όταν λέμε σε άλλη καλλιέργεια εννοούμε, ξέρω εγώ, βάζω αγκούρι που δεν το προσβάλλει. Να πάνε σε μια καλλιέργεια που δεν προσβάλλεται από την καστανή ρητίδωση. Γι' αυτό έχουμε και άνοχο στις φυτέσεις του αγκουριού, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν τα φυτόρια εδώ της Ιεράπετρας, είναι λίγο πιο ανεβασμένη η καλλιέργεια του αγκουριού. Ο αριθμός των φυτών που έχουν μπει σε αγκούρι είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με την περσινή χρονιά και έχει τους λόγους του. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι παραγωγοί μας παλεύουν καθημερινά με δύσκολες συνθήκες, γι' αυτό και ευχόμαστε να καταφέρουν πάντα να βγάζουν τα ποιοτικά προϊόντα που έχουν, έτσι ώστε να τροφοδοτούμε όλες τις αγορές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Μάλιστα, μάλιστα. Η εικόνα τώρα από την Ευρώπη έχουμε, Σπύρο Σουγουράκη, δηλαδή τι φεύγει έξω, γιατί το ισοζύγιο είναι, όπως λέτε και εσείς οικονομολόγια, αρνητικό, δηλαδή εισάγουμε το ισοζύγιο περισσότερο από ό,τι εξάγουμε. Είναι και θα είναι αρνητικό, Μαρία, γιατί οι παραγωγές μας δυστυχώς δεν επαρκούν να καλύψουν την εγχώρια αγορά και συνεχώς κάνουμε εισαγωγές σε διάφορα είδη, δεν είναι μόνο τα κυπευτικά, είναι λεμόνια, είναι πορτοκάλια, είναι πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία αναγκαστικά εισάγουμε από το εξωτερικό προκειμένου να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση. Το καλό είναι ότι οι παραγωγοί μας έχουν φροντίσει τα τελευταία χρόνια να παράγουν πραγματικά ποιοτικά προϊόντα, τα οποία είναι πλέον αναγνωρίσιμα σε όλες τις αγορές του εξωτερικού και δημιουργούν μια έντονη ζήτηση,
ειδικά σε κατηγορίες όπως είναι το αγκούρι, όπως είναι το πιπεριά κέρατο, η πιπεριά ντολμάς υπό κάποιες συνθήκες, η μελιτζάνα. Οπότε προσπαθούν και οι παραγωγοί να έχουν τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα και από την άλλη οι εξαγωγείς, οι οποίοι συνεργάζονται με μεγάλα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, να προσπαθούν συνεχώς να αυξάνουν τις συνεργασίες τους και να διοχετεύουν όλη αυτή την ποσότητα στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Μάλιστα, μιας και η εσωτερική αγορά, λόγω της αύξησης όλων αυτών των παραγόντων, έτσι, και ειδικά όταν φτάνει στο ράφι, δεν ξέρω κατά πόσον και όλοι οι Έλληνες δεν μπορούν να αγοράσουν τέτοιου είδους προϊόντα. Έτσι. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ακριβώς. Ναι. Μαρία, αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε ξαναπεί ότι σημασία δεν έχει να παράγεις ένα προϊόν το οποίο είναι ποιοτικά καλό και να παίρνεις και τη τιμή που πρέπει να πάρεις για να καλύψεις όλες αυτές τις ζημιές που μπορείς να έχεις. Αλλά από την άλλη είναι και η αγοραστική δύναμη που έχει ο κόσμος, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει την αγορά αυτών των ειδών. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες στην Ελλάδα, οι οικονομικές, δεν έχουν υποδώσει για να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν καθημερινά ο κόσμος κάνει αγοραστική δύναμη από την ενέργεια, κάνει αγοραστική δύναμη από τα σούπερ μάρκετ, κάνει αγοραστική δύναμη από τη βενζίνη και το πετρέλαιο που πρέπει να χρησιμοποιεί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, πολύ Σπύρο, για την παρουσία σου εδώ στην Γεραπετρίδικη Γη. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη και ελπίζουμε να έχουν διορθωθεί κάποια. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σπύρος Σιγουράκης από το Δημοπρατήριο Golden Farm και φέτος συνεργαζόμαστε με τον οικονομολόγο τον κύριο Σιγουράκη. Μας δίνει εικόνα της αγοράς από το χωράφι που λέμε μέχρι το ράφι, τιμές κτλ. Ακούσαμε, δεν έχει μπει όλη η παραγωγή επειδή μας ρωτήσατε επανειλημμένα, δεν έχει μπει η παραγωγή, εξού και οι ανεβασμένες τιμές, ιδιαίτερα στη ντομάτα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, Γεραπετρίτικη Γη, ζωντανά κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί μας ακούτε και ηχογραφημένους μας ακούτε το Σάββατο εκεί γύρω στις 9. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς και για τις πολύτιμες συμβουλές, ερωτήσεις ή τοποθετήσεις που μας δίνετε, έτσι μας εμπνέετε να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τον χορηγό της εκπομπής, την IQ Crops ή αλλιώς Ευφυής Ανάπτυξη Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων από το 1992-93, ανελιπώς εδώ στην Ιεράπετρα. Έχει εξαπλωθεί από τη Βόρεια Ελλάδα, Βαλκάνια και Νότια Ανατολική Ευρώπη, μια σύγχρονη εταιρεία με έξυπνες λύσεις στην υδροπονία ακριβίας, που είναι το μέλλον της παραγωγής, με αφορμή και το θέμα που είχαμε πριν, δηλαδή την ανομβρία. Επίσης τώρα για αυτή την εποχή όταν μεταφυτεύετε, σκεφτείτε τα βιολογικά λιπάσματα, τη διαχείριση του στρες, είναι μια χαρά όσοι μεταφυτεύετε τώρα να διαχειριστείτε το στρες του φυτού σωστά για να έχει καλή ανάπτυξη, αλλά και πολλές και καλές συμβουλές για την καλλιέργειά σας από την IQ Crops. Να είστε καλά. Γεια σας.